ευαισθησία, τη διακριτική ευαισθησία κάποιων που μίλησαν πριν από μένα για τους εργαζόμενους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όταν ξέρουν ότι ήδη ευθύνονται για το μαύρο στην ΕΡΤ. Δεν είχαν την ίδια ευαισθησία τότε. Όταν έμειναν άνεργοι 600 εργαζόμενοι στον Άλτερ, δεν θυμηθήκαν να θρηνήσουν τότε από την ανομία που κυριαρχούσε και που ήδη είχαν επιβάλει. Όταν έκλεισε η απογευματινή και άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που όλα οφείλονται στην ανομία που είχε επιβληθεί, που ήταν τα τελευταία 25 χρόνια σε αυτόν τον τόπο, τώρα να θρηνούν για τους εργαζόμενους, ζήθουν και να αγωνιούν για αυτούς. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νόμο 4339 του 2015 τον επέβαλε, τον γέννησε ουσιαστικά μία αγωνία, μία κοινή παραδοχή, την οποία δημιούργησε και την οποία παραδέχεται η ελληνική κοινωνία, αλλά και σχεδόν όλες οι πτέρυγες αυτής της Βουλής. Και η απόδειξη είναι ότι τα περισσότερα εκ των άρθρων του νομοσχεδίου, του νόμου αυτού, όχι νομοσχεδίου πλέον, του νόμου αυτού του 4339, ψηφίστηκαν από όλες τις πτέρυγες της Βουλής. Ποια παραδοχή είναι αυτή να μπει τάξη στην ανομία και στο άναρχο τοπίο των μέσων μαζικής ενημέρωσης? Να μπει τέλος σε μια κατάσταση που το Συμβούλιο Επικρατείας χαρακτηρίζει ως μη ανεκτή. Η πληθώρα των νομοθετικών διατάξεων που ρύθμιζαν το χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης τα τελευταία 25 χρόνια, λόγω της αναποτελεσματικής τους εφαρμογής, είχαν ως βασική συνέπεια να παρέλθει όλη η εποχή της αναλογικής τηλεόρασης, χωρίς να δοθούν άδειες στους τηλεοπτικούς σταθμούς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, κατά αντίθεση με τη διαμορφωμένη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Οι απόπειρες νομοθέτησης αλλά και νομοθέτηση χωρίς εφαρμογή νόμων που ψηφίστηκαν στο παρελθόν αποδεικνύουν ότι η πολιτική βούληση να παταχθεί το καθεστώς ανομίας που προσέκρουε στα συμφέροντα που ήθελαν τη διατήρηση αυτού του καθεστώτος με επικράτηση, πανηγυρική επικράτηση των τελευταίων. Με δεδομένη την τεράστια δύναμη επηρεασμού και διαμόρφωσης των συλλογικών συνηθίσεων που διαθέτει ειδικά η τηλεόραση, που φτάνει μέχρι στο σημείο να υποστηρίζεται ότι η έμεση τηλεοπτική εμπειρία υποσκελίζει και αυτήν την εμπειρία ζωής, η χωρίς κανόνες λειτουργία των τηλεοπτικών μέσων θέτει θέμα στη λειτουργία της ίδιας της δημοκρατίας. Αυτή η κοινή παραδοχή λοιπόν δημιούργησε το νόμο 4339 του 2015, με τον οποίο μεταξύ άλλων η διαδικασία αδειοδότησης παρέχεται μέσω δημοπρασίας στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Παρότι στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Συμβουλίου, κατά το άρθρο 15 του Συντάγματος ανήκει μόνο ο έλεγχος και η επιβολή διοικητικών κυρώσεων. Οι αποτυχημένες προσπάθειες συγκρότησης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και η επιβεβλημένη αναγκαιότητα ρύθμισης του άναρχου τοπίου οδήγησε στη μεταβατική, γιατί περί μεταβατικής διάταξης πρόκειται, του άρθρου 2α, με την οποία κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου η αδειοδότηση διαδημοπρασίας πάλι ανατίθεται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριών. Είναι φανερό ότι η διάταξη του 2α δεν αφαιρεί αρμοδιότητες από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, αλλά το παρακάμπτει για μία μόνο φορά. Και τούτο μετά τις 3 επίσημες αποτυχημένες προσπάθειες, γιατί ανεπίσημες είχαν προηγηθεί, 3 επίσημες αποτυχημένες προσπάθειες συγκρότησης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και τη διέλευση 6 μηνών από την ψήφιση του νόμου. Με δεδομένη τη δυσλειτουργία του άρθρου 101 του Συντάγματος, το οποίο απαιτεί την αυξημένη πλειοψηφία 4/5 για την συγκρότηση του οργάνου. Ή η πλειοψηφία αυτή ή τίποτα. Δεν παρέχεται άλλη δυνατότητα, ενώ αυτό δεν το συναντάμε πουθενά αλλού, ακόμα και στην εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας ξέρουμε ότι υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Όμως η διάταξη του 101 του Συντάγματος, κυρίες και κύριοι, θεσπίστηκε για την επίτευξη ομοφωνιών και συνενέσεων και όχι για εκβιασμούς. Έχουμε λοιπόν αποφάσεις του ΣΤΕ, του Συμβουλίου της Επικρατείας πληθώρα ή με τη μορφή ακύρωσης προστίμων, γιατί το Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης δεν ήταν σωστά συγκροτημένο, ή απευθείας. Το κράτος κατά το Σύνταγμα
έχει την ευθύνη και έπρεπε να προχωρήσει. Σήμερα, κατά την προσωπική μου άποψη, η διάταξη του 2α του νόμου 4339 δεν ισχύει, γιατί η πρώτη εφαρμογή του νόμου επήλθε. Όμως, εν ώψη της επικείμενης έκδοσης της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, θεωρώ ότι είναι ορθό να παγώσει η διαγωνιστική διαδικασία αδειοδότησης που ξεκίνησε με τη διάταξη αυτή. Σηματοδοτώντας ταυτόχρονα και την άρση του διεξόδου, την επίτευξη συγκλήσεων, την επίτευξη συμφωνίας, την υποστήριξη συγκρότησης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Υποστηρίζει, ανοίγει το δρόμο για την τακτοποίηση του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου στο πνεύμα του Συντάγματος και των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας. Στην περαιτέρω ενίσχυση του θεσμικού ρόλου του Εθνικού Συμβουλίου της Ραδιοτηλεόρασης, κινείται και η δεύτερη τροπολογία, με την οποία προβλέπεται ότι ο καθορισμός του αριθμού των δημοπρατούμενων αδειών θα πραγματοποιείται με σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, η οποία δεσμεύει το αποφασίζον όργανο. Ένα λεπτό, τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Αυτό λοιπόν πραγματικά αναβαθμίζει το Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, ενώ να σημειώσω. Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό, τελειώνω. Ένα λεπτό. Εδώ να σημειώσω ότι αυτή η διάταξη της αναβάθμισης υπερβαίνει όλα τα προηγούμενα νομοθετήματα. Όλα πραγματικά από το 89 και εντεύθεν, που αναθέτουν την αρμοδιότητα αυτή στον Υπουργό. Απορία προκαλεί και η άποψη της Ένωσης Κεντρών, η όψιμη άποψη της απόσυρσης του νόμου συνολικά, όταν, όπως προείπα, πολλά από τα κόμματα, μεταξύ των οποίων και η Ένωση Κεντρών, έχει ψηφίσει 8 από τα 16 άρθρα του νόμου που ζητά σήμερα να αποσυρθεί. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, επειδή τα προβλήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία και τη χώρα μας είναι πολύ πιο σοβαρά από το να συζητούμε αν θα εφαρμοστεί η νομιμότητα και η συνταγματικότητα ή όχι, πρέπει να το προσπεράσουμε. Η απέτηση της ελληνικής κοινωνίας είναι να προχωρήσουμε και να ψηφίσουμε ομόφωνα τις προτινόμενες τροπολογίες που αναβαθμίζουν το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, για να ανοίξει ο δρόμος για τη συγκρότησή του, για την τακτοποίηση του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου. Τα αντίθετα, κυρίες και κύριοι, είναι η ανομία και η συνταγματική εκτροπή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, Νέα Δημοκρατία, έχει το λόγο.